Καταρχήν, να διασαφηνίσουμε λίγο τους όρους του τίτλου της σύγησης. Η κοινωνική ψυχιατρική διερευνά την αιτιολογία των ψυχικών διαταραχών του ατόμου στο κοινωνικό του περιβάλλον. Σχετίζεται με αυτό που λέχθηκε στις προηγούμενες αναφορές περί κοινωνικών προσδιοριστών, δίνοντας έμφαση στη θεωρία και την έρευνα των κοινωνικών περιβαλλοντικών παραγόντων που ενοχοποιούνται για την εκδήλωση των ψυχικών διαταραχών. Αποτελεί ιστορικά μια εξελικτική μορφή της ψυχιατρικής, που κάποιες πτυχές της συνδέθηκαν με ρεύματα κοινωνικής αμφισβήτησης. Παράδειγμα εξαιρετικό είναι το πόνημα του 1947 από συγγραφείς επιστήμονες που σχετίζονταν με τις ιαμικές οργανώσεις και το κουκουέ, η ψυχοπαθολογία του φόβου, της πείνας και του άγχους, που διερεύνησε τη γενική κατάσταση ψυχικής υγείας του πληθυσμού στην κατοχική Αθήνα, αναδεικνύοντας την ψυχοπροφυλακτική επίδραση της οργανωμένης αντίστασης. Το περιεχόμενο της κοινωνικής ψυχιατρικής εκτείνεται από τη βασική επιστημονική έρευνα κοινωνικών προσδιοριστών μέχρι και την οργάνωση της παροχής εξωνοσοκομιακών υπηρεσιών. Εκεί συναντά την κοινωτική ψυχιατρική, που συνιστά το επιστημονικό πεδίο πρακτικής εφαρμογής προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανίχνευση, πρόληψη και έγκαιρη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, όπως αυτές αναπτύσσονται στην κοινότητα, στο φυσικό περιβάλλον, παρά όπως αυτές γίνονται αντιληπτές ή αντιπεριζοποιούνται στο ψυχιατρίο ή τις συγκεντρωτικές ψυχιατρικές υπηρεσίες που ιστορικά, μετά το διαφωτισμό, οργανώθηκαν στα άσυλα. Και τα δύο αυτά συνδεδεμένα πεδία έρευνας, προληφτικής και θεραπευτικής πρακτικής, δηλαδή κοινωνική και κοινωτική ψυχιατρική, στον καπιταλισμό στραγγαλίζονται. Και στραγγαλίζονται γιατί υποτάσσονται στο βασικό σκοπό ύπαρξής του. Δηλαδή την ιδιατάρακτη απόσπαση απόλυτης και σχετικής υπεραξίας μέσω της εκμετάλλευσης εργατικής δύναμης. Και αφού η εργατική δύναμη είναι το σύνολο των πνευματικών και σωματικών δυνατοτήτων ενός ανθρώπου, και η εργατική δύναμη είναι εμπόρευμα για παραγωγική κατανάλωση από το κεφάλαιο, αυτή η θεμελιώδης δραστηριότητα στον καπιταλισμό υποτάσσεται στην ικανοποίηση του κεφαλαίου και όχι στην υπαρξιακή ικανοποίηση του ίδιου του φορέα του που είναι ο εργάτης. Το επιστημονικό περιεχόμενο λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο το καπιταλιστικό και οι πρακτικές εφαρμογές που προτείνουν η κοινωνική και η κοινωτική ψυχιατρική αντιμετωπίζονται ως κόστος από το αστικό κράτος. Κόστος το οποίο πρέπει να συμπιεστεί προς τα κάτω. Αυτό νομίζουμε ότι είναι πλέον ξεκάθαρο και στο πιο δύσπιστο, καθώς βλέπουμε να ολοκληρώνεται με ταχύς ρυθμούς ο μετασχηματισμός του ΕΣΥ στη χώρα μας. Αυτός ο μετασχηματισμός αφορά τη μετατροπή των δημόσιων δομών υγείας σε αυτοτελείς οικονομικές μονάδες, εντασσόμενες σε μια ενιαία ανταγωνιστική αγορά δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με μοχλό επενδύσεων της ΔΙΤ. Αυτός ο σχηματισματισμός, και πρέπει να μείνουμε σε αυτό, χρηματοδοτείται σήμερα από το κατεξοχήν πρόγραμμα θεραπείας του επενδυτικού κενού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των Καπιταλιστικών Οικονομιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η ανυπαρξία οργανωμένων κρατικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μέσα από τις οποίες να εκπορεύονται και να εκπονούνται προγράμματα προληπτικής ψυχιατρικής, έχει ως αποτέλεσμα τον εγκληματικό στραγγαλισμό της επιστημονικής γνώσης και πρακτικής που μπορούν να προσφέρουν τα πορίσματα της κοινωνικής ψυχιατρικής. Το αποτέλεσμα. Σήμερα η κοινωτική ψυχιατρική αναπτύσσεται ως μια καρικατούρα των πραγματικών δυνατοτήτων της εποχής μας. Δηλαδή των δυνατοτήτων της ανάπτυξης ενός ενιαίου, εκτεταμένου, δημόσιου και δωρεάν συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, με βασικό στόχο την πρωτογενή πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, που όμως περνάει μέσα από την άρση των κοινωνικών προσδιοριστών, τις οποίες ο καπιταλισμός δεν θα επέτρεπε ποτέ να έρθουν. Έχει ενδιαφέρον όμως να περάσουμε να δούμε, στο πλαίσιο της υλοποίησης στρατηγικής του κεφαλαίου, ποιος είναι ο ειδικός σημαντικός ρόλος που έχει αποδοθεί στον τομέα της ψυχικής υγείας από τα διάφορα επιτελεία του κεφαλαίου. Από την απαρχή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης εδώ και 30 χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις έχουν υπηρετήσει το στρατηγικό στόχο να ξεφορτωθεί το αστικό κράτος, την υποχρέωση να αναπτύσσει και να παρέχει το ίδιο άμεσες υπηρεσίες υγείας. Το στρατηγικό στόχο να περιορίσει δηλαδή το ρόλο του στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους, στο να θέτει το πλαίσιο των κανόνων, ώστε αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες να παρέχονται από εποπτευόμενους φορείς που αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση, δηλαδή την ΠΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ. Η αναδιάδοση λοιπόν του συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τον ψευδεπίγραφο τίτλο της αποσυλλοποίησης πραγματοποιήθηκε με την ένταξη των υπηρεσιών αυτών στο λεγόμενο τρίτο τομέα της οικονομίας, τον κοινωνικό τομέα. Την πρόθεση του μέτρα από ένα παραπληνητικό κοινωνικό προφίλ και την πολιτική της δίθεν κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινωνική οικονομία, που δούμε και παρακάτω τι είναι, στον χώρο της ψυχικής υγείας που αναπτύσσεται ραγδαία και στη χώρα μας, τίνει να αποτελέσει το βασικό παροχέα υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Μετά και τη φετινή χρηματοδότηση με 55 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, γίνεται καθολικός.
Με τον όρο κοινωνική οικονομία, η αστική πολιτική αναφέρεται σε οικονομικές δραστηριότητες που δεν είναι δημόσιες, κρατικές, αλλά ούτε και ιδιωτικές. Παρότι είναι οργανωμένες από ιδιώτες και ομάδες ιδιωτών, θεωρούνται ότι δεν έχουν στόχο τάχα την κερδοφορία του κεφαλαίου, αλλά την εξυπηρέτηση της κοινωνίας συνολικά. Μιλάνε για ένα μόρφωμα προοδευτικής κοινωνικής οικονομίας, στην οποία δεν επιδρά το κεφάλαιο. Οπότε, με κάποιο μαγικό τρόπο, μέσα σε αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα, οι κοινωνικές ανάγκες και οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πάνω από τα κέρδη. Το κεφάλαιο όμως παραμένει μια συνολική κοινωνική σχέση για την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης και κάθε ιδιωτική επιχειρηματική επιχείρηση στον καταμερισμό της παραγωγής υπηρεσιών συνεισφέρει στον τελικό σκοπό, που είναι η συνολική κερδοφορία του κεφαλαίου. Και μιλάμε για κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία για τα αστικά επιτελεία, η κοινωνική οικονομία. Ως συγκροτημένη και αναγκαία στρατηγική κατεύθυνση για την αστική διακυβέρνηση, καταλήχθηκε στη διάσκεψη των Υπουργών Κοινωνικής Πολιτικής των κρατών μελών του ΟΟΣΑ τον Ιούνιο του 1998. Πυρήνες αυτής της κατεύθυνσης. Το κράτος που ρυθμίζει το κοινωνικό περιβάλλον, αντί του κράτους που παρέχει και χορηγεί άμεσες κοινωνικές παροχές. Για να το συνδέσουμε με τη συνολική στρατηγική στην υγεία που λέγαμε παραπάνω. Ιδιαίτερο ρόλο για την πρόθεση της κοινωνικής οικονομίας ποιοι έχουν, η ΜΚΟ. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, που υφερόμενοι ως από τα κάτω δομή της κοινωνικής οικονομίας, οδηγεί σε έναν αναβαθμισμένο ρόλο για αυτές τις ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ προβάλλονται από το σύστημα ότι είναι πολύ κοντά στον τόπο που αναπτύσσουν τα προβλήματα, ξέρουν καλύτερα από το γραφειοκρατικό κράτος τα προβλήματα, οπότε θεωρείται φυσικό επακόλουθο να μπορούν να τα λύσουν. Και εκεί οι ΜΚΟ έρχονται να εξυπηρετήσουν τις αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής, δηλαδή της αντιμετώπισης του προβλήματος. Εκεί που αναπτύσσονται δηλαδή στην κοινότητα. Ουσιαστικά η κοινωνική οικονομία, σαν τομέας επιχειρηματικότητας, τάχα μη κερδοσκοπικός, προκρίνεται ως βασικός μοχλός ιδιωτικοποίησης και παράδοσης στο κεφάλαιο κοινωνικών υπηρεσιών που καλύπτουν μέχρι τώρα από το κράτος. Το κράτος επιχορηγεί εταιρείες, ιδίως με ευρωνησιακά κονδύλια, και αυτές οι εταιρείες έχουν στόχο να καλύψουν, αλλά με υποτυπώδη κάλυψη και πολύ φτηνή εργασία. Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία διότι η στεναρή υπεράσπιση και η πρόθεση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης αποτελεί κοινή βασική πολιτική κατεύθυνση όλων των αστικών δυνάμεων. Και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κυρίως της Σοσιαλδημοκρατίας, γιατί αυτές οι έννοιες της κοινωνικής οικονομίας, της συμμετοχικής δημοκρατίας, της κοινωνίας των πολιτών έχουν μια πηγή σοσιαλδημοκρατική. Συνεισφέρει όμως πάρα πολύ και ο οπορτουνισμός στην πρόθεση αυτής της πολιτικής. Ας δούμε τη σημερινή πραγματικότητα μετά την πανδημία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αστικά κράτη προσπαθούν με μια τεράστια σπουδή πλέον να συγκρατήσουν τη δραματική επιδείνωση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων και των ενέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ιδιαίτερη στόχευση στα στρώματα που πλήττονται. Παιδιά, γυναίκες, μετανάστες. Αλλά και συνολικά τους εργαζόμενους. Η επιδείνωση αυτή αξιοποιείται για μία ακόμα φορά προκειμένου να τρέξουν οι ιδιωτικοποιήσεις μέσα από το χώρο της κοινωνικής οικονομίας. Έτσι, στα μέσα του 2020, στην αρχή της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επενδυθούν 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027, που σε σχέση με τα 413 εκατομμύρια της προηγούμενης περίοδου, μιλάμε για μια δυσθεώρητη αύξηση. Στην Ελλάδα, αυτό εξειδικεύεται στον χώρο της ψυχικής υγείας με το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία, και τον Απρίλιο το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι διαθέτει 67 εκατομμύρια ευρώ, τα 55 από το εκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης, για ποιο πράγμα? Για την ανάπτυξη νέων δομών ψυχικής υγείας. Αντιμετωπίζοντας αυτή τη ραγδαία επιδείνωση, ένα μικρό ποσοστό για κλίνες ψυχιατρικές, παιδοψυχιατρικές και για κέντρα ψυχικής υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, το πολύ μεγάλο πακέτο για ανάπτυξη μονάδων ψυχικής υγείας, για την ενεργή γύρανση, μετανάστες, στήριξη φοιτητών, στήριξη εργαζομένων από το εργασιακό στρες, αλλά και μονάδες πρόληψης και έγκαρης παρέμβασης, όπως οι μονάδες έγκαρης παρέμβασης στην ψύχωση, πηγαίνουν σε ΜΚΟ. Τι κάνουν σε αυτό το πρόγραμμα? 30 χρόνια υλοποιείται η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Δεν χρηματοδοτούν στέγη. Και οδηγούν τις διάφορες ΜΚΟ και τους ιδιώτες να τρέξουν να πάρουν δωρεάν στέγη από δήμους, επιχειρηματίες, εκκλησία κατά κύριο λόγο που έχει κτίρια και νομικοπρόσωπα δημοσίου δικαίου όπως τα νοσοκομεία για να στεγαστούν οι δομές αυτές. Έτσι, με αυτή την αδρή χρηματοδότηση, το κράτος, το αστικό, μαζικά μεταθέτει τις υπηρεσίες φροντίδας ψυχικής υγείας σε ΜΚΟ και ιδιώτες, αλλά ταυτόχρονα βάζει και στο παιχνίδι παίχτες που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη περίοδο τόσο έντονα. Δήμοι, εκκλησίες, επιχειρηματίες, για να μπορούν να διανέμουν τα εισοδήματα από τα ευρωνησιακά κονδύλια που παίρνουν.
Στα Γιάννενα, που είχαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είχαμε μία ΜΚΟ η οποία θέλησε να υφαρπάξει μία μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση και να την καπελώσει, που αναπτύσσεται το 2007 στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μαζί με τη διοίκηση δώσανε χώρο για 10 χρόνια και στέγη σε αυτή τη ΜΚΟ, η οποία όμως ΜΚΟ λειτουργεί με κοστολόγηση υπηρεσιών. Με ΦΕΚ του 2021, κάθε πράξη κοστολογείται με συγκεκριμένο τρόπο. Συνεδρία με έναν ψυχίατρο, 40 ευρώ. Με δύο ψυχίατρους, 80 ευρώ. Ομαδική ψυχοθεραπεία, 13 ευρώ το κεφάλι. Γιατί έχει σημασία? Γιατί αυτή η σύμπραξη έρχεται σαν πρόπλασμα να σπρώξει το γενικό σχεδιασμό. Οι μονάδες υγείας συνολικά να λειτουργούν σαν υπηρεσίες που πουλάνε κοστολογημένες υπηρεσίες δια των DRG, μέσα από τα κριτήρια του ΟΔΠΗ, μέσα από το φορέα του ΚΕΤΕΚΝΗ που κάνει τη χρηματοδότηση, στον οποίο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκαν απόλυτα για να μπορέσουν να περάσουν. Εγκατακλείδη η κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική στα χέρια του αστικού κράτους μετατρέπεται αντί για δυνατότητα για παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών σε ένα δούριο ύπο για τη διαμπόληση και ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η ανατροπή αυτής της στρατηγικής με στόχο την ανάπτυξη ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας είναι η μόνη διέξοδος για την προστασία της ψυχικής υγείας. Και νομίζουμε ότι μπορούμε και οφείλουμε να κερδίσουμε την ιδεολογική αυτή πολιτική μάχη με τα αστικά επιτελεία και τις εκπροσώπους τους, κερδίζοντας όλο και περισσότερους εργαζόμενους και επιστήμονες του χώρου της ψυχικής υγείας στον δρόμο αυτής της ανατροπής. Σας ευχαριστώ.